Σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για το γνωστό σε όλους μας κρέταν ίαμα, για να δούμε ποια είναι τα ωφέλη του στον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως να ακούσουμε και να μάθουμε από εσάς οι τελευταίες εξελίξεις, τι δείχνουν για το πώς προστατευόμαστε, πώς μας προστατεύει το κρέταν ίαμα, γιατί έχουμε εργαστηριακά αποτελέσματα, ναι. Ασφαλώς. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι το κρέταν ίαμα είναι ένα προϊόν το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 3 χρόνια και είναι μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, των αγροτών της Κρήτης μέσα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρτίμνου και μιας ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Solvo Science. Είναι ένα προϊόν το οποίο περιέχει εκχύλισμα 3 κρητικών βοτάνων μέσα σε ελαιόλαδο και το οποίο έχει αποδείξει ότι προστατεύει, μάλλον θεραπεύει τη γρίπη. Αυτό το προϊόν, όταν λέμε έχει αποδείξει μέσα από μελέτες οι οποίες έγιναν εδώ υπό την επίβλεψη του συναδέλφου και φίλου του Χρήστου Διονύη, ο οποίος ήταν και στην βάση της αναπτύξεως του κρητικού ιάματος, και έδειξε ότι όταν το πάρει κανένας με τα πρώτα συμπτώματα της γρίπης, τα συμπτώματα είναι ελαφρότερα και η ίαση επιτυγχάνεται στις 4 μέρες αντί για τις 7 της γρίπης. Αυτό έχει γίνει πριν από 3 χρόνια, πριν από την κυκλοφορία του σκευάσματος. Στη συνέχεια έγινε μια δεύτερη μελέτη σε ανθρώπους οι οποίοι πήγαν σε φαρμακεία και αγόρασαν το κρέτα ίαμα για αυτή τη δουλειά και απέδειξε ακριβώς τα ίδια, και τώρα ερχόμαστε στα εντελώς καινούρια του συναδέλφου επίσης και φίλου του κυρίου Σουρβίνου, καθηγητού της Ιολογίας, στο οποίο δείξαμε ότι εάν το κρητικό ίαμα στις συγκεντρώσεις που χορηγείται στον άνθρωπο ή που κυκλοφορούν στο αίμα του ανθρώπου χορηγηθεί σε κύτταρα μολυσμένα από ιό της γρίπης ή του κοινού κρυολογήματος, ο ιός της γρίπης δεν μπορεί να μπει στον πυρήνα του κυττάρου, δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί και ως εκ τούτου η λίμωξη σταματά. Φανταστικό αυτό, έτσι όπως ακούγεται, με αυτή την δράση. Να ρωτήσω όμως κάτι, επειδή μιλήσατε για τη συνεργασία, μιλήσατε για τα δικά μας τα φυτικά προϊόντα. Τι ήταν αυτό, κύριε καθηγητά, που σας οδήγησε, εγώ το είχα απορία, να διαλέξετε συγκεκριμένα φυτά που υπάρχουν στο κρητικό ίαμα έναντι των υπολείπων, θα σας ρωτούσε κάποιος, που υπάρχουν στην ελληνική χλωρίδα? Υπάρχουν διαφορές? Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι αυτό ήταν μία μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε σε ένα ίσως το καλύτερο ιατρικό περιοδικό του κόσμου, το Lancet, πριν από σχεδόν 30 χρόνια από το Χρήστο το Λιονί, που είδε ότι άνθρωποι σε χωριά του νομού Ρεθύμνου, του νοτίου Ρεθύμνου, αρχίζοντας από το σπήλι και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, που παίρνανε συγκεκριμένα φεψίματα, δεν πάθαιναν, δεν αρρωστούσαν το χειμώνα, δεν είχαν γρήπη, δεν είχαν κοινό κρυολόγημα. Από εκεί και πέρα τα κριτικά φυτά. Εδώ έρχομαι στον Στέργιο τον Πυρίντζο, το 4ο άτομο της ομάδας, και όπως ακούτε 4 καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτη συνεργάστηκαν και συνεργάζονται μαζί με τον Χάρη τον Κατερινόπουλο, ο οποίος κάνει όλες τις μελέτες από το τμήμα χημίας, που κάνει όλες τις μελέτες της ποιότητας των φυτών αυτών. Ο Στέργιος ο Πυρίντζος λοιπόν απέδειξε ότι τα φυτά της Κρήτης έχουν μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα. Πρώτον, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι μπορείτε να πάρετε 2 φακελάκια ρίγανη, αν θέλετε, από το σούπερ μάρκετ ή από κάποιο χωριό. Μυρίζει διαφορετικά, έχει διαφορετικές ιδιότητες όταν τις χρησιμοποιήσετε στο φαγητό σας, στη σαλάτα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα φυτά δεν είναι ίδια. Και όλα τα φυτά δεν περιέχουν μέσα τις ίδιες
τα ίδια εθέρια έλαια, τις ουσίες που περιέχονται στα εθέρια έλαια τους. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα έδειξε, επομένως τα φυτά της Κρήτης είναι διαφορετικά από τα φυτά της Πελοποννήσου, και για να πιάσω για παράδειγμα το φασκόμηλο, το οποίο περιέχεται μέσα στο κριτικό ίαμα, αυτό το φασκόμηλο ανατολική και δυτική Κρήτη έχει διαφορετικά εθέρια έλαια, Κρήτη νησιά του Αιγαίου, Πελοπόννησο, διαφορετικά εθέρια έλαια, Μακεδονία και Ήπειρο επίσης διαφορετικά εθέρια έλαια. Mm-hmm. Αυτό κάνει και τη μοναδικότητα, αν θέλετε, του προϊόντος, δεδομένου ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυτά με συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε εθέρια έλαια. Mm-hmm. Και εδώ παίρνω την ευκαιρία να πω για την τεράστια έρευνα που εν μέρη χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Κρήτης του Στέλιου του Πίτσου, με την χαρτογράφηση και ταυτοποίηση των 10 ή 15 αρωματικών φυτών σε όλο το νησί. Mm-hmm. Να φανταστούμε ωστόσο ότι αυτό δεν είναι μια απλή διαδικασία για να προχωρήσετε και να φτάσετε σε αυτό το στάδιο, γιατί η παραγωγή, έτσι τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι ακούγοντάς σας κύριε καθηγητά, του φυτικού υλικού από το οποίο παράγονται αυτές οι δραστικές ενώσεις του κριτικού ιάματος, ότι γίνεται ακολουθώντας και μεθόδους γεωργίας υψηλής ακρίβειας, έτσι μπορώ να το θέσω. Να το πούμε συμβολιακή γεωργία καλύτερα. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολο και πιο κατανοητό στον κόσμο. Mm-hmm. Έχοντας λοιπόν χαρτογραφήσει όλο το νησί, ξέρουμε πού μπορεί να παραχθεί ένα φυτό με συγκεκριμένες ιδιότητες. Και αυτό το πράγμα είναι στη διάθεση των παραγωγών του νησιού, μέσω της περιφέρειας ή μέσω του κυρίου Πυρίντσου, και θα βγει ένα site στο οποίο θα φαίνεται αυτό το πράγμα από την περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο ο παραγωγός θα ξέρει ότι αν βάλει ένα συγκεκριμένο προϊόν και το καλλιεργήσει, θα παράξει ένα φυτό το οποίο έχει αυτή την περιεκτικότητα στα συγκεκριμένα εθέρια έλαια τα οποία μας, mm-hmm. μας χρειάζονται. Άρα λοιπόν υποστηρίζεται, εάν το πάμε με μαθηματική εξίσωση, και ο αγροτικός κόσμος του νησιού στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένας από τους λόγους υπάρξεως του Πανεπιστημίου στον τόπο. Mm-hmm. Να μπορούμε να δώσουμε πίσω μερικά από τα πράγματα τα οποία ο τόπος μας έδωσε. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Εγώ κρατάω βέβαια και τις πρώτες σας τις αναφορές για το τι μπορεί ή που μπορεί και πόσο μας βοηθά και πόσο έχει αποδειχθεί ότι μας βοηθά το κρετανίαμα, διότι είναι ουσιαστικά αποδεδειγμένη η αντιοική του δράση στους ιούς της γρίπης. Αυτό. Κοινού κρυολογήματος εργαστηριακά. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, και νομίζω ότι όταν επιβεβαιώνεται και 3 χρόνια μετά την χρήση αυτού του προϊόντος, ότι τα πράγματα και διαφορετικά οδεύουν για τον καθένα από εμάς, παράλληλα βέβαια με το ίδιο τον προϊόν και την γενικότερα τη διαδρομή του μέσα στην αγορά. Αξιοποιείται η γνώση, αξιοποιείται η μελέτη για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που από εδώ, σε τοπικό επίπεδο, από το δικό μας το πανεπιστήμιο. Ασφαλώς. Και να πω και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή η νομοθεσία αλλάζει παγκόσμια. Mm-hmm. Και πολλά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και απλώς γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ, γιατί όπως θα δείτε στα συμπληρώματα διατροφής είναι απλή γνωστοποίηση. Αυτό το πράγμα αλλάζει, στην Αμερική έχει αλλάξει ήδη εδώ και 2 χρόνια και στην Ευρώπη περνάει σε εθνικές νομοθεσίες, mm-hmm. σιγά σιγά, mm-hmm. ότι δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί κανένα προϊόν αν δεν υπάρχει η απόδειξη, η πραγματική απόδειξη του συγκεκριμένου προϊόντος και της δράσεώς του. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα θα επιφέρει πολλές αλλαγές στην αγορά, και θεωρώ ότι ως καθηγητής ιατρικής μαζί με τους συναδέλφους μου, πριν προτείνουμε κάτι καινούριο, θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει αποδειχθεί, γιατί αυτό είναι καλό και για μας και για το προϊόν που κυκλοφορεί και για τον κόσμο. Mm-hmm. Ο κόσμος ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει, κύριε καθηγητά, να στρέφεται σε φυσικά προϊόντα για την καταπολέμηση ασθενειών. Αυτή η στροφή θεωρείτε ότι είναι σωστή, και υπό ποιες προϋποθέσεις, γιατί κάνω αυτό το ερώτημα μάλλον,
παίρνοντας τις τελευταίες σας τις φράσεις, έτσι ώστε για να μπορέσω να συνεχίσω την κουβέντα και να μάθω περισσότερα πράγματα. Ποια είναι η αποδοχή από τον επιστημονικό κόσμο στην Ελλάδα και διεθνώς αυτής της στροφής? Κοιτάξτε, τα πάνω από 90% των κυκλοφορούντων φαρμάκων βασίζονται σε παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν από προηγούμενες γενιές, θα έλεγα, στην ιατρική επιστήμη. Και πιάνω για παράδειγμα ορισμένα, ίσως ένα από τα καλύτερα, από τις καλύτερες κατηγορίες αντικαρκυνικών φαρμάκων, τις ταξάνες. Αυτές ξεκίνησαν από μία παρατήρηση ότι ένα έλατο της Κεντρικής Αμερικής παρήχε εθέρια έλαια τα οποία είναι πολύ καλά για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτή τη στιγμή οι ταξάνες είναι, συντίθεται χημικά, και αυτό έγινε από έναν Έλληνα, τον κύριο Νικολάου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κόψουμε 10 ή 15 έλατα για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε απλώς έναν άρρωστο. Επομένως, η χρήση φυσικών προϊόντων για την καταπολέμηση ασθενειών είναι πάρα πολύ παλιά και είναι μια διαρκής προσπάθεια όλων των φαρμακευτικών εταιριών του κόσμου. Τώρα θα μου πείτε, παίρνω ένα χάπι, είναι και το ίδιο με το να πάρω ένα εκχύλισμα? Και ναι και όχι. Μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί να μην είναι. Δεν έπεται ότι οτιδήποτε είναι φυσικό δεν έχει παρενέργειες ή δεν έχει κινδύνους. Εάν πιω 30 καφέδες θα έχω προβλήματα καρδιακά, θα έχω τουλάχιστον αριθμίες. Εάν πιω ένα καφέ, πιθανώς να μην έχω. Αυτό δείχνει ότι και για τα φυσικά προϊόντα πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση ιατρική, πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση από επαγγελματίες υγείας, και αν δεν είναι γιατρός σας είναι ο φαρμακοποιός, που να λέει αν αυτό το πράγμα κάνει ή δεν κάνει. Μάλιστα. Γι' αυτό έβαλα και στην κουβέντα τη λέξη προϋποθέσεις, για ακριβώς να δω πώς εσείς από τη δική σας την πλευρά το ορίζετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Καστανά. Να σας καλημερίσω και να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Επίσης ανταποδίδω τις ευχές, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Καθηγητής εργαστηριακής ενδοκρινολογίας ο Ηλίας Καστανάς, ο οποίος ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή.